Γεια σας, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, για άλλη μια φορά να χω. Γεια σας παιδιά μου, καλά μου, χρυσά μου, αστεράκια, ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε τέλεια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε ένα haul. Τι ωραία και καλά. Δεν σε έχω συνηθίσει τελευταία να σας γυρίζω τόσο πολλά συχνά haul, αλλά πιστέψτε με, ούτε εγώ το περίμενα, αλλά οι αγορές φέτος ήταν πάρα πολλές. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά όταν κάνω ψώνια και αγορές, εγώ έτσι κάπως ανεβαίνει η διάθεση και χαμογελάνε λίγο αυτά εδώ τα χιλάκια. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ πέρα από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν σε αυτό εδώ τον κόσμο, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά δυστυχώς κακά πράγματα και κυρίως συμβαίνουν πάρα πολλά στη χώρα μας που δεν είμαι εδώ για να αναλύσουμε αρνητικά θέματα. Δεν το χωράκι η ψυχούλα μου και το μυαλό μου ότι μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Δες μου ότι αντιλαμβάνεστε για ποιο πράγμα μιλάω και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Παρ' όλα αυτά, εγώ όμως είμαι εδώ για να ανεβάσω τη δικιά σας διάθεση, γιατί το YouTube είναι για να ανεβαίνει η διάθεσή μας. Βλέπουμε βιντεάκια από ανθρώπους που αγαπάμε και μας αρέσει να παρακολουθούμε, γιατί κάτι μας αρέσει σε αυτούς, τους φτιάχνουμε διάθεση. Σας βοηθάμε, σας κάνουμε παρέα και διάφορα άλλα ωραία θετικά πράγματα. Οπότε αυτό θα είναι το βίντεο αυτό. Θα είναι ένα θετικό ακόμα βίντεο που θα σας δείξω τις τελευταίες αγορές που έχω κάνει και κάποια από τα πούτσια που μου έχει στείλει τελευταία η Ίσιου, που ξέρετε ότι αγαπώ και έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο συνεργασία. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι πήρα εγώ αυτή τη φορά. Λοιπόν, τώρα, το πράγμα που πήρα είναι αυτό το τοπάκι, το οποίο το πήρα από Ζάρα, νομίζω είχε 10 ευρώ και το πήρα σε medium, αλλά είναι τεράστιο, πάρα πολύ φαρδί και άνετο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα απλό λευκό τοπάκι που απλά γράφει California girl, yeah, γράφει California εδώ πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ, γενικά αγαπώ τα λευκά t-shirt και έχω κάνει και μια νέα παραγγελία από Shein που θα έρθει σύντομα και θα σας δείξω τι έχω πάρει. Πήρα και κάτι τοπάκια πεις από εκεί με 3-4 ευρώ, ξέρετε τώρα εσείς, που εγώ γενικά αγαπώ λευκά τοπάκια, τα φοράω συνέχεια, πλήνε βάλε και μετά όταν κάποια στιγμή αρχίζει φεύγει, στάμπα, ξετοριάζουν, κάνουν πιτζάμα ή πέταμα. Γιατί δεν είναι και πολλά. Οπότε γι' αυτό προτιμώ να παίρνω πολλά οικονομικά λευκά τοπάκια, γιατί τα χρησιμοποιώ καθημερινά όλο το χρόνο, καλοκαίρι και χειμώνα και άνοιξη και φθινόπωρο, γενικά τα φοράω πάντα. Ξέρετε, ζακέτες από πάνω, το καλοκαίρι χωρίς τίποτα, με ένα σωτσάκι, το χειμώνα με πουλοβεράκι από πάνω, με ζακετούλες πλεκτές, με τζιν, με κολάν, με διάφορα πράγματα. Κολλάνε εγώ ποτέ, αλλά εσείς φαντάζομαι φοράτε κολλάν. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί πάλι πολλά, πάρα πολλά. Είπα λοιπόν ότι η αγορά είναι αυτή εδώ, ή το πάρα που σας είπα και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ τη συνδύασα με ένα άλλο τέλειο τζίνι που πήρα, που θα σας δείξω αμέσως τώρα, το οποίο το πήρα από Mango. Λοιπόν, αυτό είναι το τζινάκι, νούμερο 40. Είναι αυτά τα skinny τα τζιν, τα ωραία, τα σκούρο τζιν, το μπλε το τζιν, το ωραίο το τζιν, το χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι απλό, χαλαρό τζινάκι, χωρίς πολλά. Αρκετά έτσι στενή γραμμή, ίσια γραμμή, δεν έχει πολλά. Μ' αρέσει αρκετά, τα αγαπώ αυτά τα τζιν. Θέλω να έχω πάντα ένα τέτοιο τζιν, δύο μη σου πω, στην καρντερόμπα μου, γιατί τα χρησιμοποιώ καθημερινά συνέχεια. Οπότε θέλω να έχω ένα άλλο, μόλις εκείνο μπει για πλυντήριο, να βάλω το άλλο. Ακούστηκε λίγο το παιχνίδι του Μάριου, γιατί ο οποίος παίζει με κάτω μόνος του. Τέλος πάντων. Ναι, και το αγάπησα εγώ αυτό εδώ το τζινάκι. Το έχω βάλει ήδη, το έχω φορέσει αρκετές φορές και το φόρεσα κιόλας με αυτό το τοπάκι, αυτό το τζινάκι και ένα υπέροχο jacket που έβαλα, που πήρα επίσης, θα το δείξω αμέσως τώρα. Παραμ! Λοιπόν, H&M, πάρα πολύ ωραίο, 20 ευρώ είχε αυτό, 19,99 παρακαλώ. Πάρεις πάρα πολύ το χρώμα του, είναι μύτη μου και είναι τεράστιο, δηλαδή θα μπορούσα να πάρω και το small άνετα, αλλά τέλος πάντων έχει κουμπάκια που κλείνουν, ξέρεις, τσικ τσικ, όχι κουμπί με τρυπούλα, αλλά κουμπί τέτοιο στυλ που κάνεις. Κατάλαβες? Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Το χρωματάκι του, αυτό το μπεζο καφετί, μουσταρδί, δεν ξέρω, είναι ένα περίεργο χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ το έβαλα με αυτό εδώ το πάκι το λευκό, το τζιν που σας έδειξα και κάτι τέλεια μποτίνια που έχουν έρθει από Ίσιου. Μαύρα με χρυσή λεπτομέρεια, θα σας τα δείξω αμέσως τώρα. Αναφέρομαι σε αυτό εδώ το υπέροχο μποτινάκι με αυτή εδώ τη χρυσή λεπτομέρεια που έχει εδώ πέρα μπροστά, που είναι πάρα πολύ cute, πάρα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό παπουτσάκι. Άνετο, δερμάτινο, ζεστό για τις βροχερές μερούλες του χειμώνα που θα έρθουν, για τα κρύα αυτά τα φθινοπορεινά, βραδινά, πρωινά, δεν ξέρω κι εγώ που θα θες να πας κάπου για ένα καφέ, για ένα ποτό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το κουνάκι είναι τόσο όσο, οπότε μας δίνει ένα τσακ ύψος, αλλά είναι και πάρα πολύ άνετο ταυτόχρονα, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο για μια ωραία έξοδο. Βγαίνει και σε μπες χρώμα, αν θυμάμαι καλά, αλλά ξέρετε το μαύρο είναι το κλασικό που μας ταιριάζει με τα πάντα όλα.
Μια και ξεκίνησα με παπούτσια και σα έδειξα ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρο μποτινάκι, πάμε να σα δείξω και ένα πάρα πολύ ωραίο μπέζ μποτινάκι. Αυτή τη φορά σε άλλο στυλ, όχι δερμάτινο, είναι σουέτ, αλλά πάρα πολύ σεξι, πάρα πολύ ωραίο και δένει και τέλεια πάνω στο δέρμα μα. Κολλάει πάρα πολύ ωραία και αγκαλιάζει το πόδι. Το έχω δείξει σε κάποιο vlog, οπότε πάμε να το δείξουμε και σε αυτό εδώ το haul. Μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, Ναι, πρέπει λίγο να το ξαναφτιάξω αυτό. Να το! Εντάξει. Είναι από μόνο του συγκλό, υπερσυγκλό, μύτη μπροστά, που είναι πάρα πολύ τη μοδό τα τελευταία χρόνια. Έχει φερμουάρ, αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το πόδι γιατί είναι πάρα πολύ μαλακό, οπότε έρχεται και αγκαλιάζει ωραία το ποδαράκι μας. Εδώ πέρα έχει χοντρό, αλλά ψηλό ταπουνάκι, οπότε μας δίνει αρκετό ύψος. Και είναι τέλειο. Το λάτρεψα πάρα πολύ ωραίο με πουκάμισο που το έβαλα εγώ λευκό. Γενικά μου αρέσουν τα μπες με τζιν έτσι χρώματα. Οπότε τολμήστε να βάλετε έτσι τζιν με λευκό πολουβεράκι, κάποιο τζιν φόρεμα ή κάποιο τσαλοπέτα τζιν. Το λάτρεψα! Δείτε το. Υπάρχει και σε άλλα χρώματάκια. Εννοείται προφανώς. Αλλά εγώ το τολμήσα σε μπες γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι φέτος αρκετά τη μόδα στα γίνα χρώματα. Πέρα από τα πολύ έντονα πορτοκαλί, φούξη και όλα αυτά σχετικά. Που θα σα δείξω επίσης και σε ένα δικό μου haul με τις τσατούλες μου τις νέες. Είναι τέλειες και τις έχω λατρέψει και είναι όλες μία και μία σε τέλεια χρώματα και τέλειες χέρι. Εντάξει, είναι δικά μου παιδιά, okay, αλλά ομολογώ ότι πολλές φορές τις χέρι που φτιάχνω δεν αρέσουν σε μένα, αλλά αυτή τη φορά μου αρέσουν σχεδόν όλα. Οπότε θα σας τα δείξω σε κάποιο άλλο χώρο. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο πουλοβερίνι, πολύ ζεστούτσικο, το οποίο είχε και αυτό νομίζω 14-15 ευρώ, κάπου εκεί. Είναι πάρα πολύ cute, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Είναι παστέλ φιστική, έτσι τις μέντες. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτό το χρώμα. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εμένα. Είναι πάρα πολύ κουκουλιάρικο, ζεστούλικο. Σας έχω πει ότι εγώ το χειμώνα καλοκαίρι φοράω απλά λευκά το πάκι σαν και αυτό και πάνω βάζω πλεκτέ ζακέτες. Αυτά εννοώ. Οπότε καταλαβαίνετε, θα τα συνδυάζω είτε κλειστό είτε ανοιχτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι αρκετά ζεστούτσικο, αρκετά φαρδί. Είναι και αυτό medium και μου είναι αρκετά άνετο και φαρδί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη γραμμή. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσουν αυτά τα κουκουλιάρικα, ειδικά το χειμώνα έτσι να έχει πολλά πράγματα πάνω σου, να σου δίνουν όγκο και νομίζουν ότι έχει παχύνη, αλλά εσύ. Δεν το είσαι τρως και δεν φαίνεται και τίποτα γιατί έχεις φορέσει το πιο φαρδί ρούχο που έχεις βάλει στη ζωή σου. Και το καλοκαίρι φαίνονται αλήθειες, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είμαστε στο χειμώνα, οπότε σκεφτόμαστε αυτή την προοπτική. Τώρα θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο πέδιλο που σας το έχω δείξει στο vlog που πήγα στον Οικονομόπουλο. Είναι τέλειο. Το λατρεύω, το αγαπώ αυτό το χρώμα. Είναι πάρα πολύ μόδα φέτος το φούξια. Είναι πάρα πολύ άνετο, δεν το περίμενα. Μ' αρέσει πάρα πολύ πάνω στο πόδι μου. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ τάση νομίζω αυτό το στυλ παιδιλάκι. Θα σας το δείξω εμείς τώρα και θα πάθετε έρωτα. I'm sure. Εντάξει. Έπαθες το κεφαλικό σου και εσύ, το ξέρω. Είναι πάρα πολύ τέλειο. Πάρα πολύ άνετο. Δείτε τι ωραίο έτσι λεπτομέρεια. Φιδέ γυαλιστερό έτσι με τα λιζέ ροζ φούξια. Το αγάπησα. Είναι πάρα πολύ τέλειο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζει και με τα μαλλιά μου. Όπως έχουμε πει άπειρες φορές, το φούξι ταιριάζει με τις καστανομάλες. Δεν ξέρω. Μου αρέσει. Το αγαπώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό γιατί μόνο του μιλάει, έτσι. Δεν μιλάει. Και βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα. Τέλεια χρώματα. Σε μπλε, σε μαύρο, σε χρυσό, σε ασημί. Είναι πάρα πολύ ωραίο για γάμο, για βάπτιση, για κάπου να πάτε έτσι πιο επίσημα τέλος πάντων, σαν καλεσμένη, σαν κουμπάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ άνετο, οπότε είναι θετικό αυτό, γιατί εγώ ξέρω δεν φοράω πάρα πολύ ψηλά, αλλά αυτό το άντεξα. Και μπουζούκι έτσι, εντάξει, καθόμασταν, αλλά σηκωθήκαμε για αρκετές φορές να χορέψουμε, να είμαστε ορθείς, να φαινόμαστε, βρε αδερφέ, να βγάλουμε και ένα story. Οπότε τα προτιμώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν το περίμενα να μου αρέσουν τόσο πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο μποτίνι που φόρεσα εγώ με το φορεματάκι που σας έδειξα πριν με το πλεκτό το ζακετίνι μου, που είναι αυτό εδώ το μαύρο υπέροχο κλασικό μποτίνι. Είναι λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο, πάρα πολύ ωραίο και άνετο, σουέτ, η υφή του είναι σουέτ, χοντρό μαύρο τακουνάκι τετράγωνο, πάρα πολύ ωραίο. Έχει το φερμουάρ εδώ πέρα, είναι αρκετά άνετο, αρκετά ψηλό για να σου δώσει ένα ωραίο έτσι ύψος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το έχει κάθε γυναίκα αυτό εδώ, το στυλ παπούτσι, στην δουλάπα της, γιατί πραγματικά είναι ένα χρήσιμο προϊόν. Επίσης, μια ακόμα λεπτομέρεια, εδώ είναι τετραγωνισμένο, οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ της μόδας. Και τα λατρεύω εγώ αυτά τα είδους παπουτσάκια. Πάμε σε ένα υπέροχο, τέλειο crop top, πλεκτό crop top, πάρα πολύ εντυπωσιακό και σε αγαπημένο χρώμα. Πάμε το δούμε. Αναφέρομαι σε αυτό εδώ το υπέροχο τοπάκι που έχει καμπάνα μανίκι φαρδί προς το τέλος. Είναι τρυπητό όπως βλέπετε. Το φοράτε μέσα με ένα απλό λευκό τυραντάκι ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς για να κάνετε την τσαχπινιά σας και το styling σας. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το συνδύασα με το τζινάκι που σας έδειξα το καινούργιο που φόρεσα και κάτι υπέροχες γόβες από ίσιου τύπου έτσι λεοπάρ χρώματα αλλά ζευρέ σχέδιο. Θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Γενικά
πάρα πολύ εντυπωσιακό. Από H&M και αυτό, νομίζω είχε 19,99 και αυτό. Και το αγαπώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα φέτος. Αυτό είναι το γοβίνι που το συνδυάζω εγώ. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Είναι χρώματα του Leopard, αλλά έχει ζευρέ σχέδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακό. Έχει μπες τα κουνάκι, απλό τα κουνάκι μπεζουλί. Εδώ πέρα έχει αυτό εδώ που πιάνεται. Κλασικά έχει και ένα μικρό λαστιχάκι εδώ πέρα για να μας είναι λίγο πιο άνετο. Πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ άνετο και ενδιαφέρον γοβίνι. Για γυναίκες που φοράνε πάρα πολύ συχνά γόβες, νομίζω ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι sweat σαν ποιότητα και υλικό και το λατρεύω. Και τέλος πάμε σε αυτό εδώ το υπέροχο κλασικό μαύρο sneaker που θυμίζει πάρα πολύ άλλων ειδών έτσι εταιριών, αθλητικών εταιριών παπουτσάκια. Με άσπρη σόλα εδώ πέρα που μας δίνει και αρκετά έτσι ύψος αυτό εδώ το πάχος που έχει η σόλα του. Μαύρο όλο, μαύρο και τα κορδόνια μαύρο και η δερματίνη. Κάνει κάτι κριτικά σχεδιάκια εδώ πέρα αν τα βλέπετε και εδώ πέρα μπροστά και μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα εντυπωσιακό κλασικό παπουτσάκι που το φοράει η εφηβή μας στο σχολείο μέχρι και μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας για να βγει για ένα καφέ χαλαρή με τα ρουχαλάκια της. Κάπως έτσι συνδύσα και εγώ, μια ωραία βολτούλα κάτω στο κέντρο που πήγαμε κάναμε τη φωτογράφησή μας με ένα πουκαμισάκι και ένα μαύρο δερματινάκι. Και αυτό είναι το παπουτσάκι και βγήκες για την βολτούλα σου. Πάρα πολύ ωραίο, σε πολύ ωραίες τιμές, πάρα πολύ ωραία σχέδια γενικότερα έχει στην ίσιο. Ξέρετε ότι εγώ αγαπώ ίσιο, συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό και σας δείχνω πάντα τα πιο ωραία σχέδια που έχουν στο site σου. Να μπείτε λοιπόν να κάνετε αγορές σας στην ίσιο. Φυσικά μην ξεχνάτε να έρθετε στο Instagram για να τα λέμε και από εκεί και εμείς και με την ίσιο φυσικά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσαν τα πράγματα που αγόρασα, ελπίζω να σας άρεσε και η παρέα που σας κράτησα μέχρι εδώ, όσοι φτάσατε δηλαδή μέχρι εδώ. Σας περιμένω και στο Instagram, τα λέμε και από εκεί. Ελάτε και στο TikTok για να τραγουδάμε παρέα διάφορα όμορφα ωραία κομματάκια. Αυτές ήταν οι αγορές μου και γράψτε κάτω στα σχόλια τι από όλα αυτά σας άρεσε περισσότερο, αν έχετε πάρει κάτι παρόμοιο από όλα αυτά που πήρα και εγώ αυτή τη φορά. Και να περιμένετε και άλλα πράγματα που έρχονται γιατί έχω παραγγείλει πράγματα από Shein και περιμένω πώς και πώς να έρθουν για να σας τα δείξω. Σου λέω να πράτε τέλεια όπου και αν είστε, ό,τι και κάνετε. Πολλά φιλιά. Bye.